Ευλογητός ο Θεός μου Πάτρε, νίκαια και σε αιώνες των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Θεός, έπιση μου, Κύριε, δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιο, παράτριο της αληθείας, ο πάντα χωμαρών και τον πάντα πληγών, θησαυρός των αγαθών και ζωής φορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς ο Παϊσκηλίδος και σώσον αγαθέντα ψυχάς ημών. Όλοι μας να πούμε τον Πάτερ ημών. Πάτερ ημών, ο εδής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέντε βασιλεία σου, διανυθείτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερα, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήνε σε οφειλέτες ημών, και μη σε μέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά μη σε ημάς από ό,τι πονηρούν. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και σε αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλλήλεις αναδείξας, καταπέμψας αυτής το Πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην ψαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Χριστέ ο Θεός, ευθόν ευλόγησε την πρόσκη την πόση του δούλου σου και πλήθω να φτάσει ο πρόσμα σου άπατα, ότι Άγιος υπάνεται, νυν και αεί και σε αιώνες των αιώνων. Αμήν. Και δεσιμολογιότατε, πατέρα Ανδρέα, εκπρόσωπε του Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου. Έντιμε κύριε Γιώργο Γεωργίου, Γενική Πρόξενε της Κύπρου και εκπρόσωπε της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστίας. Πολύ αγαπητός ο Γιώργος. Κύριε Αντισμήναρχε Γιώργο Τσότσι, εκπρόσωπε της Ελληνικής Πρεσβείας. Αξιότιμε κύριε Ανδρέα Παπαευρυπίδη, πρόεδρε της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων και πρόεδρε του ΔΥΣΥ Ηνωμένου Βασιλείου. Αξιότιμε κύριε Θεόδωρε Θεοδόρου, συντονιστή του Lobby for Cyprus. Αξιότιμε κύριε Γιαννάκη Κούβαρη, εκπρόσωπε της Επιτροπής Ανανοωμένων Ηνωμένου Βασιλείου. Ερήτημη κυρία Βικτόρια Κούβαρ, πρόεδρε του Συνδέσμου Γυναικών ΔΥΣΥ Ηνωμένου Βασιλείου. Αξιότιμε κύριε Ανδρέα Ευαγγέλου, εκπρόσωπε του Συνδέσμου Γυαλούσας και Περιχώρων. Αξιότιμοι εκπρόσωποι άλλων παρικιακών σωματείων και οργανώσεων, αγαπητοί φίλοι και υποστηρικτές του ΕΣΕΚΑ, αξιότιμε κύριε Φίλιππε Χριστοφή, ακόλουθε της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστίας, εμπορική ακόλουθε, να τον καλωσορίσουμε τον κύριο Φίλιππο, γιατί είναι νέος, γι' αυτό και άφησα να τον προσφωνήσω τελευταίο. Καλωσορίσατε, καλή σταδιοδρομία. Ένα χειροκρότημα για τον κύριο Φίλιππο, παρακαλώ. Αγαπητές συμπατριώτησες και αγαπητοί συμπατριώτες, σας ευχαριστούμε θερμά για την θετική σας ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας να παραστείτε στην εκδήλωσή μας. Η παρουσία σας μας τιμά όλος ιδιαιτέρως. Με μεγάλη μας χαρά σας καλωσορίζουμε όλους στην απόψινή μας χωροσφαιρίδα, που συμπίπτει φέτος με τη συμπλήρωση 20 ολόκληρων χρόνων από την ίδρυση και δραστηριοποίηση του Συνδέσμου μας. Και χαιρόμαστε πραγματικά, γιατί συνεορτάζουμε τη σημαντική αυτή επέτειο. Όλα αυτά τα χρόνια, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα λιγοστά όντως μέλη του Ελληνοκυπριακού Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων Αγγλίας, είχαμε ενεργό παρουσία και πλούσια συμμετοχή στα εθνικά, φιλανθρωπικά και κοινωνικά δρόμενα της ομογένειάς μας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καλλιεργήσαμε στενές σχέσεις συνεργασίας με πολλούς συνδέσμους και οργανωμένα σύνολα της ομογένειας και αναπτύξαμε έντονη δράση
σε ποικίλους τομείς. Καταφέραμε δε, μέσα από τη διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, με τη δική σας πάντοτε στήριξη και βοήθεια, να συλλέξουμε κατά περιόδους σημαντικά χρηματικά ποσά που ανέρχονται συλλογικά σε εκατοντάδες χιλιάδες λίρες. Με τις αξιόλογες δε εισφορές μας, τόσο στη διοίκηση καταδρομών Κύπρου, όσο και στην Εθνική Φρουρά, ενισχύσαμε έστω και στο ελάχιστο, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, την αμυντική θωράκιση της Κύπρου και τον μακροχρόνιο αγώνα του κυπριακού ελληνισμού για απόσυση της τουρκικής κατοχής και απελευθέρωση της σκλαβωμένης πατρώας γης. Σήμερα, που η Κύπρος απειλείται με κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού της συστήματος και ο δοκιμαζόμενος κυπριακός ελληνισμός κινδυνεύει θανάσιμα με οικονομικό αφανισμό, ο σύνδεσμός μας, μαζί με ολόκληρη την ελληνική κυπριακή ομογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου, θα συνεχίσει να είναι αρρωγός στις επίμονες και επίπονες προσπάθειές του για έξοδο από την οικονομική κρίση και την επίλυση του εθνικού μας προβλήματος. Συμπαραστεκόμαστε πάντοτε στην εκάστοτε δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της Κύπρου. Στην επιδίωξη δε της υλοποίησης του εθνικού αυτού σκοπού, θεωρούμε δεδομένη και πολύ σημαντική τη συνέχιση της δικής σας στήριξης και βοήθειας. Γι' αυτό και σας ευχαριστούμε ξανά ολόθερμα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, το LGR, το RIC, τη Hellenic TV που μας τιμά απόψε με την παρουσία της, για την ενημέρωση της παροικίας μας σχετικά με την χωρεσπερίδα μας, το τυπογραφείο ABC Printers και συγκεκριμένα τον φίλο Πανίκο, για την ετοιμασία του περιοδικού μας, το οποίο έχετε μπροστά σας και θα συμφωνείτε μαζί μου ότι έγινε πολύ καλή δουλειά, τη Cyprus Airways, που μας πρόσφερε το αεροπορικό εισιτήριο για την κλήρωσή μας, τη CETA UK Limited, που μας πρόσφερε δωρεάν εγκατάσταση και συνδρομή του νέου πακέτου, του τηλεοπτικού της νέου πακέτου, για ένα χρόνο, και γενικά όλους τους δωροθέτες που θα ανακοινώσουμε και στη συνέχεια όταν θα γίνει η κλήρωση στο τέλος της βραδιάς. Ευχαριστούμε επίσης το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο που μας φιλοξενεί απόψε με αγάπη και ιδιαίτερα την Πρόεδρο κυρία Σούζη Κωνσταντινίδη και τον Διευθυντή κύριο Χριστόδουλο Στυλιανού, καθώς και τον κύριο Πέτρο με την ομάδα του που μας πρόσφερε τα εύγευστα φαγητά που δοκιμάσαμε ήδη. Ευχαριστούμε επίσης το μουσικό σχήμα του Ηλία του Μαρονίδη, του φίλου και συμπολίτη, με τον Μίμη και την Υφηγένεια. Και τους καλωσορίζουμε απόψε μαζί μας και είμαστε βέβαιοι ότι θα δημιουργήσουν την ατμόσφαιρα την απαραίτητη για να γίνει ωραία διασκέδαση και ξεφάντωμα μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Τέλος, εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες και σε όλους εσάς που συμβάλλετε δυναμικά με τη συμμετοχή σας στην απόψινή μας χωρεσπερίδα, στην επιτυχή οργάνωση της εκδήλωσής μας, είτε προσφέροντας δώρα, καθώς και διαφημίσεις ή ευχές για το περιοδικό μας, είτε αγοράζοντας λαχνούς για την κλήρωσή μας. Σας εύχομαι ένα ξέχαστο βράδυ και καλή διασκέδαση. Ευχαριστώ. Να μου επιτρέψετε να καλέσω το Γενικό Πρόξενο της Κύπρου, τον φίλο Γιώργο Γεωργίου, για ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό εκ μέρους του Προξενείου και της Κυπριακής Υπάρχης Αρμοστίας. Κύριος Γεωργίου. Αγαπητοί φίλοι, επιτρέψτε μου να μην προσφωνήσω τον καθένα ξεχωριστά, όμως να αναγνωρίσω εδώ την παρουσία του κυρίου Τσότση εκ μέρους της Ελληνικής Πρεσβείας, του πατήρα Ανδρέα εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου, του Σεβασμιωσδάτου Αρχιεπισκόπου Θεατήρου και του κυρίου Παπα Ευρυπίδη, Προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας από Δήμο Κυπρίου. Με την ευκαιρία να τους συγχαρώ και να τους ευχηθώ κάθε επιτυχία στο δύσκολο και πολύπλευρο έργο που έχει μπροστά του. Να συγχαρώ καταρχάς τον σύνδεσμό σας για τη συμπλήρωση 20 ετών
20 χρόνια δημιουργικά, 20 χρόνια στα οποία ο σύνδεσμός σας συμμετείχε σε πολλούς και διαφορετικούς υφείς αγώνες της παροικίας μας, 20 χρόνια στα οποία ο σύνδεσμός σας προστάτησε ειδικά σε θέματα που σε θέματα εθνικού ενδιαφέροντος. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε σαν Ιπάτια Αρμοστία τις εκστρατείες που είχατε κάνει προηγουμένως για ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την ανελειπή παρουσία σας και δεν ξεχνούμε στα συλλαλητήρια που διοργανώνει κάθε χρόνο η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία και άλλες πολλές δραστηριότητες που πολύ πιθανόν να μην είδαν το φως της δημοσιότητας. Είναι όμως σε εμάς καλά γνωστές, σας ευγνωμονούμε για αυτήν την προσφορά. Είμαστε βέβαιοι ότι θα τη συνεχίσετε και θέλουμε να σας ευχηθούμε ακόμα 20 και άλλα 20 χρόνια δημιουργικής προσφοράς και παρουσίας στην παροικία, αλλά και προσφοράς προς την Κύπρο και τον λαό της. Σαν Ιπάτια Αρμοστία, όπως έχουμε αναφέρει και στον χαιρετισμό μας, είχαμε μαζί σας μια σχέση υποδειγματικής συνεργασίας με τον πρώην Πρόεδρο τον κύριο Πολιτάκη και τώρα με τον νέο Πρόεδρο τον κύριο Σάβα Παυλίδη. Μια σχέση που είμαι βέβαιος ότι θα συνεχιστεί, καθώς βασίζεται στην αλληλοεκτίμηση, στον αλληλοσεβασμό και πάνω απ' όλα στην προώθηση κοινών στόχων και σκοπών, εκ των οποίων ο βασικότερος και ο σπουδαιότερος παραμένει η απελευθέρωση της Κύπρου μας από την τουρκική κατοχή και η επανένωση της πατρίδας και του λαού μας. Είμαστε βέβαιοι, όπως ο σύνδεσμός σας ενίσχυσε, στήριξε προσπάθειες προηγουμένων κυβερνήσεων για επίλυση του κυπριακού προβλήματος, θα πράξει το ίδιο και με αυτήν την κυβέρνηση, με την ίδια ζέση και με τον ίδιο ζήλο. Ευχόμαστε και το ευχόμαστε κάθε χρόνο, ελπίζουμε αυτήν τη φορά η ευχή μας να γίνει πραγματικότητα, την επόμενη φορά που θα έχουμε εδώ χώρες περίδα, να γιορτάζουμε ταυτόχρονα και την απελευθέρωση του τόπου μας. Κάθε καλό, σας ευχαριστώ. Ευχαριστήσουμε τον Γενικό Πρόξενο για τα ωραία του λόγια και να υποσχεθούμε ότι σίγουρα συμπαριστάμεθα στο έργο της κυβέρνησης της Κύπρου και της Κυπριακής Ιπάτης Αρμοστίας σε συνέχεια εδώ στο Λονδίνο. Να παρακαλέσω τώρα τον πατέρα Ανδρέα που εκπροσωπεί απόψε τον Αρχιεπίσκοπο Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας κύριο Γρηγόριο για ένα δικό του σύντομο χαιρετισμό. Αγαπητέ φίλε, πρόεδρε του Συνδέσμου Πεδροδρομέων, αξιότιμοι κύριοι και εκπρόσωποι σωματείων και συνδέσμων, αγαπητοί φίλοι. Πρώτα-πρώτα θέλω να σας συγχαρώ για την πολύ ωραία και επιτυχημένη εκδήλωση. Είναι σημαντικό να τονώνετε το φρόνημα. Να κρατείτε η αγάπη προς την πατρίδα άσβεστη. Και γι' αυτό οι συναισθιάσεις αυτού του είδους δεν αποσκοπούν μόνο στο να βρεθούμε, να φάμε, να χορέψουμε, αλλά γι' αυτό έχει τη δική του αξία το να συμβρισκόμαστε, το να ανανεώνουμε δεσμούς. Θέλω όμως πρώτα να σας μεταφέρω τον χαιρετισμό του Σεβασμιωτάτου του Αρχιεπισκόπου Θυατήρων, ο οποίος αναγκάστηκε να πάει στην Κρήτη σε ένα συνέδριο και για ξεκούραση και γι' αυτό μου εζήτησε να τον αντιπροσωπεύσω. Δεν θα μακρηγορήσω, να με συγχωρέσετε, έγραψα κάποιες σκέψεις, κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Η αγάπη προς την πατρίδα στις μέρες μας έχει γίνει παρεξηγημένη έννοια. Δεν είναι πλέον της μόδας. Οι προαιώνιες θρησκευτικές και εθνικές παραδόσεις, οι οποίες είχαν γαλουχίσει το έθνος μας, απεμπολούνται. Έχει επέλθει ηθική και εθνική κατάπτωση. Δεν είναι μόνο κρίση οικονομική. Οι ιδέες, θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια και ηθική, αρχές και αξίες αιώνιες και ακατάλυτες θυσιάζονται χάρη του εύκολου κέρδους και του ευδαιμονισμού. Παρά όμως την κρίση αξιών που έχει επέλθει στην Κύπρο και στην Ελλάδα, υπάρχει ελπίδα. Και αυτή η ελπίδα είναι η πίστη των Θεών. Η πίστη που ζει και κρατά το έθνος. Γιατί η πίστη μας είναι η ζωοποιός δύναμη του έθνους. Η πίστη αυτή ζει και υποκλίνεται μπροστά στη θυσία των ηρωικών παιδιών της Κύπρου και της Ελλάδος που
εις αμέλη των ΛΟΚ. Είναι η ουσιαστική ανάμνηση της θυσίας όλων των στρατευμένων παιδιών και ιδιαίτερα των λόχων καταδρομών που έδωσαν και δίνουν τη ζωή τους για την ελευθερία. Γι' αυτό ας μην μας διακατέχει αίσθημα ηθοπάθειας, αλλά αίσθημα υπερηφάνειας για τα κατορθώματα και τις θυσίες τους, των ηρώων της πατρίδας. Τέλος, χρειαζόμαστε ηθικό υπόβαθρο που θα δώσει και πάλι πραγματικό περιεχόμενο στη ζωή του έθνους, σκοπών στην ύπαρξή του και ελπίδα για το μέλλον. Σας συγχαίρω για τη θαυμάσια αυτή εκδήλωση που τονώνει το ηθικό φρόνημα και μας καλεί να φανούμε αντάξει της θυσίας όλων των στρατευμένων παιδιών της Κύπρου και της Ελλάδος και ιδιαίτερα των λόχων καταδρομών. Καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας. Και θα καλέσω τώρα τον νέο πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας από Δήμων Κυπρίων, τον κύριο Ανδρέα Παπαευρυπίδη. Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν καλή ιδέα να αναλάβω την προεδρία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, διότι η σύζυγος μου για μια εβδομάδα προσπάθησε να την πείσω ότι έφαγε έξτρα ευθύνες και αυτά, αλλά δεν πρόκειται να την πείσω. Για μια εβδομάδα δεν μου μιλούσε. Ο αντιυποψήφιος μου έχει από τον Αύγουστο να μου μιλήσει, αλλά καταλαβαίνετε. Θα υιοθετήσω το πρωτόκολλο, όπως έλεγε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όταν ερχόταν στις χωροσπίδες του Δύση, του φίλου του Σάββατο Παυλίδη, και να σας αποκαλέσω όλους φίλοι και φίλες. Πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα όταν έρχομαι στις χωροσπίδες του Συνδέσμου Εφέδρων και Αδρομαίων, διότι μου φέρνουν πίσω στη μνήμη τη Στράκα, μια από αλλούς που υπηρέτησαν τα χρόνια τα παλιά που ήμουν και εγώ στην Εθνική Φρουρά, και θυμάμαι αυτή τη βιτρίνα που είχε στο στρατόπεδο με τα TNT και έλεγε, θυμάμαι αυτή την επιγραφή, πρόσεξε και τα δρομέα, το πρώτο σου λάθος θα είναι και το τελευταίο. Πολύ δυνατό δίνημα και μήνυμα και χαρακτηριστικό, ότι όντως έτσι είναι, άμα δεν προσέξεις. Πραγματικά, ο σύνδεσμος στην περίοδο αυτή που τις δράσεις εδώ στην Μεγάλη Βρετανία, που έχουν περάσει 20 χρόνια, έχει επιδείξει ένα πολύ σημαντικό έργο. Θυμάμαι όχι μόνο τις χωροσπερίδες, τους Εράνους, σε τόσα άλλα πολλά, πάντα η καταδρομής ήταν μπροστά, όπως γίνεται και στην Κύπρο, όπως έγινε το 1974 και όπως θα γίνει και κάθε φορά που η πατρίδα θα χρειάζεται κάποιοι άνθρωποι να βάλουν τα σώματα τους μπροστά, να υπερασπιστούν την εδαφική της ακεδρότητα. Και οι καταδρομής πάντα θα το κάνουν. Αυτή είναι η αποστολή τους. Επομένως, σε αυτές τις δύσκολες ώρες που ζούμε τώρα, ειδικά η πατρίδα μας η Κύπρος, όχι μόνο στο εθνικό θέμα, αλλά και στις και οι οικονομικές συνθήκες που μαστίζουν την Κύπρο και τον λαό της, πρέπει σαν ελληνισμός στην Διασπορά να έχουμε δυνατούς συνδέσμους, δυνατές οργανώσεις, τόσο ώστε να υπηρετούμε την πατρίδα και στο εθνικό θέμα, αλλά να έχουμε και αυτή τη ζωντάνια και να νιώθει ο κάθε ένας εδώ, εννοώ τη χώρα αυτή, ότι είμαστε ένα ζωντανό κομμάτι αυτής της κοινωνίας που ζούμε εδώ. Και όχι μόνο αυτό, ότι προσφέρουμε σε αυτή τη χώρα που ζούμε, όχι σαν μερικές κενότητες που θέλουν μόνο να απομυζούν. Και αυτό πάντα να το θυμάστε. Χρειαζόμαστε επίσης τη συμβολή όλων, τους ώστε να βοηθήσουμε με τον τρόπο που μπορούμε, όχι μόνο στο εθνικό θέμα, και ξέρω ότι κάνετε καλή δουλειά σε αυτό το τομέα, αλλά και στο οικονομικό, να βοηθήσουμε, πώς να βρούμε τρόπους να βοηθήσουμε την Κύπρο. Και υπάρχουν τρόποι. Είτε αυτή είναι τουρισμός, είτε αυτή είναι επενδύσεις, όλοι μπορούμε να προσφέρουμε κάτι. Και με αυτά τα λίγα λόγια, σας συγχαίρω κύριε Πρόεδρε για την δράση, την παρουσία του συνδέσμου στην παροικία και εύχομαι να έχετε μια καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ο φίλος αντισμήναρχος της ελληνικής αεροπορίας και πρόσωπος της ελληνικής πρεσβείας με παρακάλεσε να μην προσφωνήσει, λέει, για να οικονομήσει τον χρόνο. Αν όμως θέλει να μας πει δύο λόγια, εδώ είμαστε. Ο κύριος Γιώργος Τσότσης, ένα χειροκρότημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είχα σκεφτεί να μην μιλήσω. Πρώτον, διότι δεν είμαι πολύ συνηθισμένο στο να βγάζω λόγου. Είναι άλλη η δουλειά μου και άλλη η αποστολή μου. Και δεύτερον, γιατί ξέρω ότι αν είμαστε ειλικρινεί, λίγο πολύ καταντά ίσω κουραστικό. Θα πάρω σε αυτήν την ευκαιρία. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το σύνδεσμο, διότι ήταν από του λίγου συνδέσμου που μου έδωσε την ευκαιρία να έχω μια πρώτη επαφή με την παροικία. Με τον τότε πρόεδρο τον κύριο Πολιτάκη και βέβαια αυτό συνεχίστηκε με τον κύριο Παυλίδη που είναι πρόεδρος τώρα. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε, μα καλά, είναι τόσο σημαντικό να κάνουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, μήπως καταντάει κάπου κάτι συνηθισμένο, κάτι το οποίο το βαριόμαστε. Εγώ λοιπόν από τη θέση μου, σαν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ζούσα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ούτε ήμουν κομμάτι της παροικίας, και παρόλο που έχω έντονα κάποια αισθήματα μέσα μου, λόγω επαγγέλματος, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε όλοι μαζί, είναι σημαντικό να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε ποτέ από πού ερχόμαστε όλοι και εκεί που ερχόμαστε είναι οι ρίζες μας, είναι η πατρίδα μας, είτε αυτή είναι η Κύπρος, είτε αυτή είναι η Ελλάδα. Και για να το πετύχουμε αυτό και για να περάσουμε αυτό το μήνυμα και στις επόμενες γενιές, ο μόνος τρόπος είναι να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε και τα μηνύματα αυτά, οι παλιότερες γενιές, να τα περάσουν στις νεότερες γενιές και σιγά σιγά, κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει και οι παλιότερες γενιές να δίνουν πιο ενεργό ρόλο στις νέες γενιές. Εάν θέλουμε αυτό να συνεχιστεί και αυτό το όνειρο μιας ελεύθερης Κύπρου, ή μια πατρίδα η οποία θα προοδεύσει να μείνει ζωντανό, θα πρέπει να βάλουμε, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, στο παιχνίδι τις νέες γενιές. Και θα είναι ευχής έργο όταν σε 20 χρόνια θα ξαναγιορτάσει, ελπίζω, ο σύνδεσμος στα 40 του χρόνια, αυτοί οι οποίοι θα γιορτάζουν εδώ μαζί με το τότε συμβούλιο να είναι εντελώς διαφορετικά πρόσωπα. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι για την τιμή στο πρόσωπό μου, γιατί για μένα πραγματικά είναι μεγάλη τιμή όταν με καλούν σε τέτοιες εκδηλώσεις και μου δίνουν την ευκαιρία να γίνω ένα κομμάτι από όλους εσάς, να σας συγχαρώ για την όλη αυτή προσπάθεια, όχι μόνο τον πρόεδρο τον τώρα και τον κύριο Πολιτάκη, αλλά και τους τα απλά τα μέλη που πολλές φορές κάνουν και αυτοί σημαντικό έργο και δεν φαίνονται, και ελπίζω να έχετε το κουράγιο να συνεχίσετε το πολύ αυτό ωραίο έργο που κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ λοιπόν τέλειωσε το τελετουργικό. Από τώρα και στο εξής, η πίστα είναι δική σας. Θέλουμε και ελπίζουμε να γίνει μια καλή διασκέδαση και αυτό το εγγυάται σίγουρα ο Ηλίας, ο Μίμης και η Ιφηγένεια. Λοιπόν, η πίστα στη διάθεσή σας, καλή διασκέδαση.
καρδιάς πληγωνώ, πως δεν με ενδέχει. Να χαρείς τα μάτια σου, δεν αντέχω να πεθαίνω μπροστά στα δωμάτια σου. Και σε φέρνω στο μυαλό.
όπως σε φύλλα ως άλλα κοιλή μου φύλλω. Μπορεί να έχεις λύσει το όνειρο να γυρίσει, μα κι αν θέλω δεν μπορώ να μη σε θυμηθώ. Κι αγνώστε σε ένα αγκαδιά να σβήσω αναμνήσεις, μα στα ίδια τριγυρνώ όσο κι αν προσπαθώ. Κάπου κάπου σε θυμάμαι κι η καρδιά μου καίγεται, η μαρτυρίο περνάω μέσα μου δεν λέγεται. Αν όμως αγαπάω και σε παίρνω στο μυαλό, κι ό,τι όπως σε φυλάω σαν αγγίλη μου φυλώ. Παραμυθάκι καλύμας, τέτοιο κορμί μου το πας, που το σκορπάς, που το σκορπάς. Για σε πήρα στο μάρα, για κοιτάς και αριστερά, μα και τα λύνεις και σε πας. Παραμυθάκι καλύμας, τέτοιο κορμί μου το πας, που το σκορπάς, που το σκορπάς. Για να σκορπί, ηλιογραμμή, μάτια μαγικά, για περαστικά, την αγαπώ, θα της το πω, θα της το πω, κι ας πληγωθώ, είσαι ένα βήμα, Θεέ μου πως μ' αρέσεις, πες μου το όνομά σου, μπορώ να μην δέσεις, τόσες αντίθεσεις.